Τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ένα εκ των οποίων σοβαρά, από σιδηροδρομικό ατύχημα που συνέβη στο σταθμό τη Βαρκελόνη στι 7.30 το πρωί τοπική ώρα. Περίπου 20 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, σύμφωνα με tweet τη Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών, ενώ κάποιοι άλλοι δέχτηκαν τι πρώτε βοήθειε στο σημείο του ατυχήματο. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ο οδηγό του τρένου. Οι περισσότεροι εκ των τραυματιών βρίσκονταν στο προστινό μέρο του τρένου. Κάποιοι ήταν όρθιοι γιατί ετοιμάζονταν να κατέβουν από το τρένο, σύμφωνα με την εφημερίδα La Vanguardia. Το περιστατικό συνέβη το πρωί τη Παρασκευή στο σταθμό Φράνθια, τον δεύτερο μεγαλύτερο σιδηροδρομικό σταθμό τη Βαρκελόνη. Σύμφωνα με αναφορέ, δεν λειτουργήσαν τα φρένα του τρένου με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε προστατευτικά εμπόδια στο επίπεδο τη αποβάθρα. Η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία Αντίφ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να δελευκάνει τα αίτια του ατυχήματο. Φωτογραφίε στα μέσα κοινωνική δικτύωση δείχνουν το μπροστινό μέρο του τρένου να έχει χτυπηθεί και ένα κομμάτι του να έχει μερικώ αποκοπεί.